να σας καλωσορίσω όλους. Είναι απίστευτα εντυπωσιακή η προσέλευση. <laughs> Χτίζουμε αυτό το δίκτυο τρεις εβδομάδε και κάνουμε εγώ webinar με 80 κάτι άτομα. Πραγματικά εντυπωσιακό. Συγχαρητήρια σε όλους. <laughs> Τη διαδικασία έλεγα να πούμε ειδικά για τους ανθρώπους που είναι πρώτη, δεύτερη φορά μαζί μας και δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι, θα εξηγήσουμε το οικονομικό πλάνο, θα μιλήσουμε για την πρόταση για περίπου 30 λεπτά. Ελπίζω να είναι περίπου 30 λεπτά και όχι παραπάνω μετά θα δεχτούμε ερωτήσεις και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Στη συνέχεια θα έχουμε, ένα webinar για συνεργάτες. Οπότε παρακαλώ να μην διακόπτουμε ερωτήσεις. Χωρίς άλλη καθυστέρηση ξεκινάμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τουριστική βιομηχανία, τα ταξίδια, το internet marketing και το πώς μπορούμε να υποφεληθούμε από το συνδυασμό τους εξοικονομώντας χρήματα και παράγοντα εισόδημα δουλεύοντα από το σπίτι. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι ένα εύκολο τρόπο να κερδίσουμε χρήματα ή κάτι που δεν θέλει προσπάθεια. Επίση, σίγουρα αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε δεν είναι για όλου. Δεν θα θελήσουν, ίσω δεν θα τα καταφέρουν όλοι να κερδίσουν χρήματα με τον τρόπο που προτείνουμε. Όμω, το μοντέλο που χρησιμοποιούμε έχει δύο μοναδικέ ιδιότητε. Πρώτον, δεν απαιτείται κεφάλαιο για να ξεκινήσει κάποιο. Μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει και να δοκιμάσει οποιοδήποτε. Και δεύτερον, βασίζεται στην αλληλοϋποστήριξη, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι αποφασίσουν να προσπαθήσουν, θα έχουν τη βοήθεια ανθρώπων οι οποίοι έχουν ήδη πετύχει αυτό που προσπαθούν εκείνοι να πετύχουν. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που κάποιο δεν μπορεί να βρει σε κάποια παραδοσιακή επιχείρηση. Η σημερινή παρουσία είναι συγχωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε από σήμερα και εντελώς δωρεάν ένα online ταξιδιωτικό γραφείο και να κερδίζουμε χρήματα από κάθε ταξίδι που κάνουμε εμείς, οι φίλοι μας, οι φίλοι των φίλων μας και καθεξής, μέχρι 5 γενιές βάθος. Και στο δεύτερο μέρος θα δούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ένα εισόδημα μερικής ή πλήρους απασχόλησης μέσω ενός ταξιδιωτικού κλαμπ που παρέχει τη δυνατότητα πολυτελών διακοπών με μεγάλες εκπτώσεις της τάξης του 65% του 85% σε ξενοδοχεία που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Πριν, προχωρήσουμε όμως να πούμε γιατί ταξίδια, γιατί να ασχοληθούμε με την τουριστική βιομηχανία, γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και γιατί internet marketing. Γιατί ταξίδια καταρχάς. Κάποια στοιχεία για τη βιομηχανία των ταξιδιών. Πρώτον, όλοι καταλαβαίνουν το προϊόν, σχεδόν σε όλους αρέσουν τα ταξίδια, τους αρέσουν δεν τους αρέσουν, κάποια στιγμή θα ταξιδέψουν είτε για ψυχεί είτε για δουλειά. Ο καταναλωτής των ταξιδιών θα προσπαθήσει να βρει την καλύτερη τιμή πολύ περισσότερο από ό,τι θα προσπαθήσει σε άλλους τομείς, σε άλλα πράγματα που αγοράζει. Και η τουριστική βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη και ταυτόχρονα η μοναδική βιομηχανία του κόσμου που τζιράρει πάνω από 1-3 εκατομμύριο δολάρια, συγκεκριμένα τζιράρει περίπου 7-3 εκατομμύριο δολάρια. Το 90% του τζίρου τη πλέον γίνεται online. Επίσης, έχουμε να δω ένα διάγραμμα και υπάρχουν προβλέψεις για το πόσοι ταξιδεύουν και Όσοι θα ταξιδεύουν στο μέλλον, η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια τουρίστε. Και ο τουρισμό, σε γενικέ γραμμέ, είναι ένα προϊόν που πρακτικά πριν το 1950-60 δεν υπήρχε. Είναι ένα σχετικά καινούριο προϊόν, άσχετα αν εμεί το έχουμε σαν δεδομένο. Το οποίο έχει μια φοβερά αυξητική τάση, όπω βλέπουμε. Επίση, η G20 σε μια από τι συνεδριάσει του είχαν. Ανακοινώσει ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι ένα, μέσο, ένα σημαντικό μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική άνθηση και την οικονομική ανάπτυξη. Και κάτι προς επίρροση του ότι σε όλους αρέσουν τα ταξίδια, είναι ότι σε, σε μια στατιστική έρευνα που λέει τι θα έκαναν κέρδιζα το λότο, η πρώτη επιλογή μου 88% είναι να αγοράσω ένα σπίτι, η δεύτερη επιλογή μου 83% ή να ταξιδέψω, να ταξιδέψω, τον κόσμο το 83% των ανθρώπων. Στην απάντηση τι θα έκανε αν κέρδιζες το λότο, απαντά να ταξιδέψω. Αυτό δείχνει ότι σαν προϊόν είναι κάτι που αρέσει πάρα, πάρα πολύ στον κόσμο. Οι περισσότεροι από εμά ονειρεύονται τα ταξίδια. Όλοι αργά ή γρήγορα, όπω είπαμε, θα ταξιδέψουμε είτε για αναψυχή είτε για δουλειά. Όλοι ψάχνουμε να βρούμε τι καλύτερε ευκαιρίε και προσφορέ. Και υπάρχει εκρηκτική αύξηση σε κρατήσει μέσω ίντερνετ. Το μέρο πρώτο τώρα. Πώ μπορώ να έχω σήμερα και εντελώ δωρεάν ένα online ταξιδιωτικό πρακτορείο και να κερδίζω χρήματα από αυτό. Καταρχήν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζει και περιλαμβάνει χαμηλό κόστο, αξιοπιστία και συμφέρον για τον καταναλωτή προϊόν. <coughs> και σήμερα θα μιλήσουμε για εκπτώσει σε ταξίδια. Το κόστο συμμετοχή είναι από δωρεάν μέχρι 100 δολάρια για το ξεκίνημα και 30 δολάρια το μήνα. Αυτό είναι περίπου 74-75 ευρώ και 22-23 ευρώ το μήνα. Τα οποία θα μα δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πολύ μεγάλε εκπτώσει στα ταξίδια μα. Και όπω θα δούμε, είναι ο κόστο 265 ευρώ. Είναι χρήματα που έχει η λογική να δίνει η μέση ελληνική οικογένεια από τη στιγμή που αποκτά πρόσβαση σε εκπτώσει που κάποιε φορέ αγγίζουν το 65%. Κάποιο στο online ταξιδιωτικό γραφείο το αποκτά απλά συμπληρώνοντα αυτή τη φόρμα. Και αν ο άνθρωπο που σα έχει καλέσει εδώ δεν σα έχει στείλει αυτή τη φόρμα, μπορείτε να του ζητήσετε τώρα, καθώ προχωράει το webinar, να τη συμπληρώσετε και αυτόματα θα αποκτήσετε το δικό σα online ταξιδιωτικό γραφείο. Από το οποίο όταν κάνετε κρατήσει και όταν φίλοι σα κάνουν κρατήσει, εσεί θα κερδίζετε χρήματα. Οπότε σε κάθε δική μα αγορά αεροπονικών εισιτηρίων, κλείσιμο δωματίου ξενοδοχείου, ενοικίαση αυτοκινήτου, κρουαζιέρα ή αγορά πακέτου διακοπών, με τις τιμές της αγοράς και με τις εταιρείε που ήδη γνωρίζουμε, δεν, μιλάμε... δεν θα πετάμε. Θα πετάμε με τις επώνυμες γνωστές εταιρείε που θα πετούσαμε έτσι καλλιώς, έτσι. Παίρνουμε το 50% της προμήθειας του ταξιδιωτικού γραφείου σαν επιστροφή χρημάτων και δεν μιλάμε τώρα για πόντους ή μιλιά. Μιλάμε για χρήματα μετρητά που μπαίνουν στην κάρτα μας. Και αν συστήσουμε ένα φίλο μας και γίνει και αυτός δωρεάν μέλος, γιατί τα δωρεάν μέλη έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν άλλα δωρεάν μέλη, για κάθε δική του κράτηση, πάλι μιλάμε για αεροπορικά εισιτήρια, κλείσιμο δωματίου σε ξενοδοχείο και το καθεξής, εκείνος θα παίρνει το 50% Τη προμήθεια, σαν έκπτωση, θα μπαίνουν χρήματα στην κάρτα του. Εμεί θα παίρνουμε το 10% για του ανθρώπου που συστήσαμε τη προμήθεια. Και αυτό ισχύει σε 5 επίπεδα βάθου. Τώρα, από τιμέ, σχετικά με τι τιμέ τη αγορά, πώ συγκρίνεται, έχουμε κάνει εδώ πέρα κάποια παραδείγματα. Από πολύ γνωστό online ταξιδιωτικό γραφείο συγκρίναμε πάνω είναι οι τιμές του, δι... του, γνωστού ταξιδιωτικού γραφείου, κάτω είναι οι τιμές του δικού μας. Για μια πτήση με ξενοδοχείο Αθήνα-Παρίσι, οι ίδιες ώρες, τα πάντα, τα ίδιο ξενοδοχείο τα πάντα ίδια, είναι 2.162 ευρώ το ταξιδιωτικό γραφείο, το γνωστό, το ελληνικό, 1.976 ευρώ από το δικό μας, δηλαδή ακόμα και τα δωρεάν μέλη θα είχαν αυτή την έκπτωση που ξεπερνά τα 180-190 ευρώ. Ένα άλλο παράδειγμα, Αθήνα-Παρίσι. Είναι 1400 ευρώ το γνωστό ταξιδιωτικό γραφείο, 1442 ευρώ σε εμά. Είμαστε 42 ευρώ ακριβότεροι. Αυτό θα πει τη μέσα αγορά. Κάποιε φορέ είμαστε λίγο πάνω, λίγο κάτω. παρόλα αυτά, πιθανότατα από την επιστροφή χρημάτων που θα έχει ο άνθρωπο που θα κάνει την κράτηση, πιθανότατα παρ' αυτά να το συμφέρει να κλείσει από εδώ. Και ένα άλλο παράδειγμα, πάλι για Αθήνα-Παρίσι. Αυτά τα παραδείγματα τα κάνω άγγελο που μένουν στο Παρίσι, οπότε είναι όλα Αθήνα-Παρίσι. Είναι για πλή, για πλή πτήση, 575 ευρώ. 574, 575 ευρώ και σε εμά πρακτικά η ίδια η τιμή. Για κάποια ξενοδοχεία, όχι για όλα, όχι για όλε τι κρατήσει, για κάποιε κρατήσει, ακόμα και τα δωρεάν μέλη έχουν κάτι που λέγεται εγγύηση επιστροφής 110%. 110 εγγύηση επιστροφή, εγγύηση ικανοποίηση, τι σημαίνει ότι αν κλείσετε ένα εισιτήριο, αν κλείσετε μια κράτηση για ένα ξενοδοχείο από εδώ και το βρείτε οπουδήποτε αλλού φτηνότερα, σα επιστρέφουν τη διαφορά και σα επιστρέφουν και 10% παραπάνω, τόσο ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε την καλύτερη τιμή που υπάρχει. Έτσι, αυτό είναι η εγγύηση. Δεν ισχύει σε όλε τι κρατήσει, ισχύει σε κάποια ξενοδοχεία. Εδώ πέρα τώρα έχω τραβήξει screenshot. Εμεί το δουλεύουμε αυτό το πρόγραμμα 3-4 εβδομάδε και έχουμε, <coughs> έχουμε κρατήσει screenshot τη της, της προσωπική δικιά μου ομάδα των δωρεάν μελών. Πώ έχει αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου. Οπότε ξεκινήσαμε με 187 προσωπικά άτομα και άλλα 210 στο βάθο. Εκεί τράβηξα τη, την, πρώτη εικόνα. Και ο λόγο που είναι τόσα πολλά αυτά τα άτομα, αυτό έγινε πρακτικά μέσα σε ένα δεκαήμερο. Είναι ότι επειδή είναι δωρεάν, έχει την τάση να γίνει viral. Αλλά αν σκεφτούμε ποια είναι τα, τα site στο Ιντερνετ που έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Είναι τα site τα οποία είναι δωρεάν. Και το cashback booking έχει την ιδιότητα ότι είναι δωρεάν και ότι μπορεί να ανακατέψει πάρα, πάρα πολύ κόσμο πρακτικά χωρί κανεί να χρειαστεί να πληρώσει κάτι. Έτσι και μια εβδομάδα μετά ήμασταν στα 784. Ακριβώς εξηγώ τώρα πώς γίνεται viral. βάλ. Τρει-τέσσερι <κυρίζει> μέρες μετά 900. Παρόλο που οι δικέ μου εγγραφέ δεν αυξάνονται, ουσιαστικά είναι αυτό το, το, ότι έχει μια τάση να γίνει viral και να προχωρήσει και ούτω καθεξή. Έτσι και φτάσαμε εδώ πέρα και σήμερα που τράβηξα αυτό το screenshot ότι είμαστε εδώ πέρα. Το τραβάω τώρα δύο φορέ τη βδομάδα. Έτσι. Ουσιαστικά, κάτι που είναι δωρεάν, δεν έχει κανένα λόγο να μην το δοκιμάσει αν μη τι άλλο για να συγκρίνει τις τιμές, τι τιμέ αν άλλο. Έτσι. Και σίγουρα και όλοι όσοι είναι εδώ, ε, αυτή τη φόρμα για να γίνουν δωρεάν μέλη και για να συγκρίνουν κάποιε τιμέ θα τις συμπληρώσουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, το δωρεάν ταξιδιωτικό γραφείο χρειάζεται <κυρίζει> και πολύ χρόνο και πολύ κόσμο για να αποδώσει. Και συγκριτικά με όσα θα δούμε στη συνέχεια, δίνει τα λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι το μέρο πρώτο τώρα. Το μέρο δεύτερο. Πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε άμεσο εισόδημα και ταυτόχρονα να έχουμε τη δυνατότητα πολυτελών διακοπών με έκπτωση που αγγίζει και ξεπερνάει το 65%. Το προϊόν τώρα ποιο είναι λοιπόν. Το προϊόν είναι ότι είναι ένα membership, η συμμετοχή σε ένα club διακοπών. Το κόστο εγγραφή που πληρώνεται μία φορά, δεν είναι τήσια συνδρομή αυτή, το κόστος εγγραφής πληρώνεται μία φορά είναι περίπου 74-75 ευρώ, 100 δολάρια. <coughs> και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μηνιαία συνδρομή από το δεύτερο μήνα, 30 δολαρίων περίπου 22 ευρώ. Οι άνθρωποι που πληρώνουμε αυτά τα χρήματα αποκτάμε πρόσβαση σε πακέτα διακοπών με πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Και βλέπουμε εδώ πέρα κάποια παραδείγματα. Δεν θα βαθύνουμε τώρα. Έχουμε Επίσης έχουμε τη δυνατότητα, αυτά τα, αυτά τα πακέτα διακοπών βρίσκονται κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο και μπορείτε γι' αυτό να μιλήσετε αναλυτικά με τον άνθρωπο που σας κάλεσε να σας κάνει μια ξενάγηση. Μιλάμε για όλες τις υπήρους, πρακτικά σε κάθε... Στην Ευρώπη, α πούμε, κάνουμε κλικ. Πρακτικά υπάρχουν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε, έτσι, στι οποίε υπάρχουν πακέτα ή εβδομάδε διακοπών με τεράστια έκπτωση. Αν κάνουμε τώρα ένα Zoom στην Ελλάδα που μας αφορά άμεσα. Μπορούμε, <coughs> εδώ να δούμε ένα παράδειγμα από ένα πολύ γνωστό και πολύ καλό ξενοδοχείο στο Ρίο. Αν πάμε στο δικό του site και κλείσουμε μια συγκεκριμένη εβδομάδα, μιλάμε από 20 Απριλίου μέχρι 27 Απριλίου, συγκρίνουμε πάντα οι ημερομηνίε. είναι 801 δολάρια αν το κλείσουμε από το ίδιο το ξενοδοχείο και 375 δολάρια αν το κλείσουμε από εμά μιλάμε για ένα κέρδο το οποίο ξεπερνά την αιτήσια, τα χρήματα που δίνει κάποιο για αιτήσει συνδρομέ. Ένα άλλο παράδειγμα στο μαραθώνα, ε, για σχεδόν high season 31 Αυγούστου με 7 Σεπτεμβρίου, 987 δολάρια αν το κλείσουμε από, το εμπόρι, από την αγορά ας πούμε, 650 δολάρια για τα μέλη, πάλι τα 337 δολάρια κέρδος είναι, είναι σχεδόν τα χρήματα που δίνει κάποιος και να είναι μέλος ένα χρονό. <coughs> και ένα άλλο παράδειγμα με λιγότερη εντυπωσιακή έκπτωση είναι 708 δολάρια με 650 δολάρια. Έχουμε κέρδος 58 δολάρια εδώ πέρα. Και ένα παράδειγμα από το εξωτερικό. 900, για, για το ίδιο ξενοδοχείο πάλι η ίδια ημερομηνία στη Μαγιόρκα ας πούμε. <coughs> είναι 925 δολάρια αν το κλείσουμε από γνωστό διεθνές πρακτορείο. Και 500 δολάρια αν το κλείσουμε μέσα από το δικό μας πρακτοριό. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο προϊόν, το οποίο λέγεται στο back office μας, ονομάζεται Hot Weeks, στις οποίες είναι συγκεντρωμένες οι καλύτερες προσφορές από όλο τον κόσμο, που ουσιαστικά, ουσιαστικά είναι, κάποιο μπορεί να πάει σε ξενοδοχεία στη Χαβάη, στις Μπαχάμες και ούτω καθεξής, για 7 διανυκτερεύσεις, για 8 μέρες, και οι τιμές είναι από 299 δολάρια, μέχρι 399 ή 499 δολάρια. Μιλάμε για αστεία χρήματα για να μείνει κάποιο 7 βράδια πρακτικά στα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Έτσι. Αυτό αποκτά κάποιο, αυτό είναι το προϊόν. Αυτό αποκτά κάποιο πληρώνοντα αυτή την εγγραφή και αυτό, το, και αυτό το membership, αυτή τη συνδρομή. Προφανώ εκμεταλλευόμενοι μια δυνατή προσφορά από αυτέ που έχουμε για μία εβδομάδα διακοπών, για μόνο μία εβδομάδα διακοπών το χρόνο, έχουμε κάνει απόσβεση πολλέ φορές περισσότερο από ένα ολόκληρο χρόνο συνδρομών. Το οικονομικό πλάνο τώρα. <coughs> το σύστημα βιβών δεν είναι πυραμίδα καταρχήν. Έτσι δεν έχει διακλαδώσει πόδια και Ουσιαστικά αν αυτό το πλάνο πρέπει να το περιγράψουμε μια φράση, είναι ένα πλάνο στο οποίο κανείς δεν μείνει πίσω. Οπότε όταν εμείς ξεκινάμε, το επόμενο μέλος που θα εγγραφεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, γιατί αυτό το σύστημα είναι παγκόσμιο, λειτουργεί από τη στιγμή που άνοιξε. Τα επίσημα εγγύνια παρεπιπτόντω γίνονται πρώτη Τρίτου, αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε το pre-launch, μπορεί να ξεκινήσει οποιοδήποτε από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Γι' αυτό και βλέπετε εδώ στο, στο chat τώρα ότι είναι κάποιο από Σουηδία, κάποιο από Ταϊλάνδη και το καθεξή. Το σύστημα αυτό είναι παγκόσμιο. Οπότε ο επόμενο που ξεκινάει μετά από εμά, <χω> τοποθετείται από κάτω μα επόμενο, που μπορεί να είναι ο ένα από ο άλλο από αυστηρία, κάτω από τον προηγούμενο και ούτω καθεξής. Ο επόμενο το ίδιο κλπ. Οπότε κάποιο τώρα μπορεί να το δει αυτό και να πει: OK, οπότε γράφομαι, μαζεύονται μέλη από κάτω μου και βγάζω λεφτά χωρί να κάνω τίποτα. Δεν είναι έτσι. Αλλά όσο πιο νωρί ξεκινήσουμε, και εμεί αυτή τη στιγμή είμαστε στα πρώτα 500-600 μέλη του κόσμου, και στα πρώτα 100 της Ελλάδας, όσο πιο νωρίς εγγραφούμε και όσο προφανώς περισσότερο εργαστούμε και ανέβουμε βαθμίδες, θα εξηγήσουμε την αυτοσυνέχεια, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος του αγωγού από τον οποίο θα πληρωνόμαστε. Και αυτό είναι από μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα εισόδημα που θα έρχεται από πάρα πολλές διαφορετικές χώρες που δίνει αυτό ό,τι ασφάλεια δίνει τέλος πάντων. Το πλάνο των αμοιβών κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή στο χώρο και στον κόσμο του δικτυακού marketing, είναι αρκετά πολύπλοκο λόγω της δόμης του αγωγού, οπότε πάλι <coughs> θα το χωρίσουμε σε τρία διαφορετικά μέρη. Τα πρώτα, το πρώτο μέρος είναι τα προσωπικά bonus, δηλαδή τα bonus που έχουν να κάνουν, τα bonus που τα πληρωνόμαστε από την εργασία που κάνουμε εμείς. Αυτά τα bonus τα παίρνουμε ακόμα και αν είμαστε στη χαμηλότερη βαθμίδα, ακόμα και δεν... Βαθμή είναι το rank, θα εξηγήσουμε την αυτοσυνέκεια και μπορούμε αυτά τα bonus να τα κερδίσουμε κυριολεκτικά από την πρώτη βδομάδα που είμαστε μέλη. Οπότε τα προσωπικά bonus είναι το εξή: Το πρώτο bonus ονομάζεται training bonus. Και ουσιαστικά τι γίνεται, Όλοι όταν ξεκινάμε θα κερδίσουμε 10 δολάρια αρχά ή γρήγορα. Και όταν λέω όλοι, κυριολεκτικά όλοι. Δηλαδή για τα πρώτα 10 άτομα που θα γραφτούν από κάτω μα στον αγωγό, θα κερδίσουμε ένα δολάριο από τον καθένα. Αυτό δεν είναι χρήματα τη προκοπή γιατί είναι FAPAX 10 δολάρια. Ουσιαστικά μπορείτε να υπολογίσετε ότι είναι έκπτωση από την εγγραφή. Δηλαδή η εγγραφή στην πραγματικότητα δεν κάνει 100 δολάρια, κάνει 90 δολάρια αφού τα 10 τα παίρνουμε όλοι πίσω. Το δεύτερο είναι το εξή. Κάθε προσωπική εγγραφή που κάνουμε, και όταν λέω προσωπική εγγραφή, όταν ξεκινάμε, αποκτάμε μια, ένα δικό μα site, ένα δικό μα προσωπικό URL. Οποιοδήποτε στον κόσμο, αν γνωρίσει αυτή την εταιρεία από εμά και ξεκινήσει από το δικό μα URL εμεί κερδίζουμε αυτά τα 25 δολάρια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μόνο οι γνωστοί μα, οι φίλοι μα και το Οποιοδήποτε στον κόσμο, αν γνωρίσει αυτή την εταιρεία από το δικό μα site, από το δικό μα link, εμεί κερδίζουμε αυτά τα χρήματα. Οπότε είναι 25 δολάρια από κάθε εγγραφή και για τα μέλη που έχουμε συστήσει εμεί, κερδίζουμε 4 δολάρια κάθε μήνα που πληρώνει τη συνδρομή του. Ουσιαστικά με 4 εγγραφέ. Κάνουμε πλήρη απόσβεση τη δική μα εγγραφή, Αφού παίρνουμε 4 επί 25, τουλάχιστον στην πραγματικότητα παίρνουμε και λίγο παραπάνω. Θα δούμε μετά για ποιο λόγο. Και μαζί με κάποια άλλα bonus που θα δούμε στη συνέχεια, αποσβαίνουμε όλοι ή σχεδόν όλοι τη συνδρομή μα. Οπότε, με 4 μέλη ενεργά, <coughs> ουσιαστικά <coughs> δεν πληρώνουμε σχεδόν καθόλου συνδρομή, καθόλου συνδρομή. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι των bonus. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τα bonus επί τη προσωπική μου ομάδα. Όταν λέμε προσωπική ομάδα, δεν μιλάμε για τον αγωγό που γράφονται άνθρωποι άσχετα από εμά. Όταν λέμε προσωπική ομάδα, λέμε του ανθρώπου που εισάγαμε εμεί, αυτού που εισάγανε εκείνοι, αυτού που εισάγανε εκείνοι κ.ο.κ. Ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που έχουν πηχάσει από εμά, όταν λέμε προσωπική ομάδα. Τα μπόνου που παίρνουμε από του ανθρώπου που έχουν πηγάσει από εμά είναι συνδεδεμένα με τι βαθμό έχουμε εμεί, με τι ράνκα έχουμε. Και αυτά τα μπόνου ανεβαίνουν και ανεβαίνουμε εμεί ανάλογα με τα άτομα που εισάγουμε. Οπότε, όταν λέμε bronze και θα δούμε κάποια πινακάκι μετά που θα λέμε το bronze μέλος ας πούμε, bronze μέλος είναι οποιοδήποτε πληρώνει τη συνδρομή του. Silver, αναβαθμίζεται κάποιο σε silver όταν έχει εισάγει δύο bronze και έχει και, κάποιους, και κάποια προϋπόθεση πόντων. Όταν gold, πότε γίνεται, όταν βοηθήσει δύο από τις προσωπικές του συστάσεις να γίνουν silver και έχει και κάποιους πόντους. Platinum γίνεται όταν έχει στήσει δύο gold diamond τότε όταν έχει στήσει δύο platinum, double diamond το λέει και η λέξη όταν έχει στήσει δύο διαμάντια και ούτω καθεξή. Ουσιαστικά ανεβαίνουμε βαθμίδα μόνο αν βοηθήσουμε τα άτομα που έχουμε εισάγει να ανέβουν και εκείνα βαθμίδα. Τώρα, επειδή <coughs> αυτοί οι τίτλοι platinum, diamond και ούτω καθεξή φαίνονται αρκετά εντυπωσιακοί, ήδη στην Ελλάδα μέσα στι λίγε εβδομάδε αυτέ. Υπάρχουν δύο πλατινένοι Ετοιμάζεται και ένα τρίτο. Εκτό από μένα είναι ο Μιχάλη ο, ο Μαστρογεννάκη και ετοιμάζεται και ο Δημήτρη ο Ματζαρτζή, όπου να είναι θέμα, θέμα λίγων ημερών είναι. Και εδώ πέρα έχω τραβήξει ένα screenshot του back office μου. Ουσιαστικά το διαμάντι θέλει 25.000 πόντου. Ήδη έχω εγώ δύο πλατινένιου. Έχω δύο διαφορετικά πόδια με πλατινένιου. Αν είχα λίγου ακόμα πόντου, θα γινόμουν ένα διαμάντι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό, Ουσιαστικά θέλω να δείξω ότι το διαμάντι δεν είναι. Όπω σε άλλε εταιρείε που κάποιο μπορεί να δυσκολεύει, να παλεύει χρόνια και χρόνια για να το πετύχει αυτό το τίτλο. Σαν τίτλο είναι ίδιο, αλλά σαν δυσκολία και σαν τζίρο δεν είναι ίδιο. <coughs> Έτσι αυτό θέλω να δείξω. Οπότε, τα μπόνου που έχουν σχέση με τι βαθμίδε, ουσιαστικά με τι έχουν σχέση με εγγραφέ τη ομάδα μα. Δικαιούμαστε μπόνου, λοιπόν, και για τι εγγραφέ που κάνουν οι συνεργάτε μα. Το οποίο προφανώ είναι παθητικό εισόδημα από τη στιγμή που δεν έχουν πηγάσει από δικιά μα δουλειά, το οποίο είναι από τα βασικά ζητούμενα στο στο MLM. Ανάλογα με τη βαθμίδα μα, και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα Silver, Gold, Platinum και ούτω καθεξής κερδίζουμε από 1 μέχρι 7 δολάρια από κάθε εγγραφή που γίνεται στην ομάδα μα μέχρι κάποιο βάθο. Οπότε, αν είμαστε Silver, κερδίζουμε 1 δολάριο για κάθε εγγραφή που γίνεται στην ομάδα μα. Αν είμαστε Gold, κερδίζουμε 2 δολάρια. Αν είμαστε Platinum, 3 δολάρια. Diamond, 4 δολάρια. Για οποιαδήποτε εγγραφή γίνεται στην ομάδα μα, αρκεί να μην βρεθεί κάποιο άλλο που να μα κόψει αυτό το πόνου. Δεν θα μπούμε τώρα σε μεγάλο βάθο γιατί αυτό είναι όντω κάτι πολύπλοκο. Η κεντρική ιδέα είναι ότι όσο μεγαλύτερο rank έχουμε, τόσο περισσότερα χρήματα παίρνουμε από την ομάδα μα. <coughs> Και το τρίτο μέρο είναι τα πόνου που παίρνουμε από τον παγκόσμιο αγωγό. Ο παγκόσμιο αγωγό μεγαλώνει καθημερινά ή μεγαλώνει κάθε ώρα για την ακρίβεια. Και εγγραφέ γίνονται από ολόκληρο τον κόσμο όλοι ανεξαρτήτως της βαθμίδας μας, δηλαδή ακόμα και οι bronze, ακόμα και αυτοί που απλά πληρούν τη συνδρομή τους και δεν έχουν στήσει κανέναν, δικαιούνται το 1% του τζίρου που κάνουν τα πρώτα 7 μέλη από κάτω του. Οπότε όταν λέμε, όταν τζίρου τι εννοεί είναι η μηνύα συνδρομή, συν οι προμήθειε των ταξιδιών. Όταν μιλάμε για προμήθειε ταξιδιών να διευκρινίσουμε, αν κάποιο ξοδέψει 1000 ευρώ για ένα ταξίδι, δεν μιλάμε για το 1% των 1000 ευρώ, Αυτά τα 1000 ευρώ έχουν μια προμήθεια για το πρακτορείο, τα οποία μπορεί να είναι 60-70 ευρώ. Μιλάμε για αυτά τα χρήματα. Όχι για... Τα... Μιλάμε για την προμήθεια, έτσι. Το, το καταλαβαίνουμε αυτό. Οπότε, για του πρώτου 7 ανθρώπου που έχουμε από κάτω μα, κερδίζουμε, ακόμα και αν δεν έχουμε κάνει απολύτω τίποτα, ένα <laughs> πολύ μικρό ποσό τη τάξη των 2,1 δολαρίων το μήνα. Από τη βαθμίδα του Silver και πάνω, δικαιούμαστε πληρωμή με συγκεκριμένε προποθέσει από το 8ο επίπεδο μέχρι θεωρητικά άπειρο βαθός. Οπότε παίρνουμε από 1 μέχρι 7% για όλα τα άτομα, ανάλογα με το rank που έχουμε εδώ πέρα, δηλαδή 1% πάλι είναι silver, 2% είναι gold και ούτω καθεξής, παίρνουμε από 1% ως 7% για τα χρήματα, που, για τις συνδρομές που πληρώνουν, αλλά και για τις προμήθειες των ταξιδιών που γίνονται στον αγωγό μας, στον παγκόσμιο αγωγό μας, μέχρι και θεωρητικά άπειρο βάθος, μέχρι πάλι να βρεθεί κάποιος άλλος με rank και να μας Μειώσει ή να μα εξαλείψει τελείω αυτό το πόνου. Τώρα, το πόσο βαθιά πληρωνόμαστε σε αυτόν τον αγωγό εξαρτάται από κάτι που λέγεται Generation Override. Με απλά λόγια, σημαίνει ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε σε βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερα ποσοστά και τόσο σε μεγαλύτερο βάθο θα πληρωνόμαστε παγκοσμίω. Προφανώ, όσο πιο νωρί ξεκινήσουμε και όσο περισσότερο εργαστούμε προσωπικά για να ανέβουμε βαθμίδε, τόσο μεγαλύτερο είναι και το βάθο του αγωγού στο οποίο θα πληρωθούμε από μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο. <coughs> Με άλλα λόγια, αν ξεκινήσει κάποιο το Φεβρουάριο και δεν κάνει τίποτα για 6 μήνε, δεν κάνει απολύτω τίποτα. Αλλά το Σεπτέμβριο δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και γίνει διαμάντη. Θα βγάζει πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα χρήματα από κάποιον που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, που γράφτηκε το Σεπτέμβριο δηλαδή, και έγινε διαμάντη το Σεπτέμβριο. Δηλαδή αυτό που περίμενε θα βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα. Για ποιο λόγο, γιατί από κάτω του θα έχει χτιστεί ένα πολύ μεγαλύτερο αγωγό από αυτόν που, χτι... που, χτίστηκε κάτω από αυτόν που έγινε διαμάτι το... το, Σεπτέμβριο. Ναι, γιατί ο αγωγό, ο δικό του θα ξεκινήσει να μεγαλώνει από το Σεπτέμβριο, ενώ ο δικό μα θα ξεκινήσει να μεγαλώνει πρακτικά από τη μέρα ούτε καν που γραφτήκαμε, από τη μέρα που προεγγραφήκαμε. Κλείνοντα, να εξηγήσουμε τι είναι το cut of day. <coughs> Όταν συμπληρώσετε τα στοιχεία σα για να αποκτήσετε αυτό το δωρεάν ταξιδιωτικό γραφείο, ταυτόχρονα δημιουργήθηκε για εσάς ένα δωρεάν προσωρινό back-office και ταυτόχρονα δεσμεύτηκε μία θέση στον αγωγό. Οπότε όσοι συμπληρώσαμε και, ό, και όσοι δεν το έχετε κάνει, προτείνω να το κάνετε τώρα, όσοι δεν έχετε συμπληρώσει αυτή τη φόρμα της προγραφής, συμπληρώστε τη γιατί συμπληρώνοντας τη πρώτον αποκτάτε πρόσβαση στο δωρεάν online ταξιδιωτικό γραφείο που σίγουρα έτσι και το θέλετε. Αλλά δεύτερον, κρατιέται μια θέση για εσά σε αυτόν τον αγωγό. Αυτή την προσωρινή θέση <coughs> την κρατάτε μέχρι Τετάρτη Κυριακή μεσάνυχτα. Σήμερα έχουμε Κυριακή, οπότε την κρατάτε μέχρι Κυριακή μεσάνυχτα. Και αυτό ισχύει πάντα ανάλογα με το πότε βλέπουμε το πλάνο και πότε έγινε η δωρεάν προεγγραφή σα. Με απλά λόγια, όταν λέμε δεσμεύεται μια θέση, τι σημαίνει αυτό. Αν μέχρι το cut of day, μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα δηλαδή, κάποιο εισαχθεί και έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του κάτω από εσά, στον αγωγό, γιατί έχει κρατηθεί μια θέση για εσά, αν εσεί συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα δύο-τρει μέρε πριν, όσοι άνθρωποι στον κόσμο αυτέ τι δύο-τρει μέρε συμπληρώσαν τα στοιχεία του, είναι από κάτω σα. Οπότε, αν εσεί αποφασίσετε να ξεκινήσετε έστω και μισή ώρα πριν το τέλο του cut of day, θα τοποθετηθείτε και θα, θα κρατήσετε τη θέση σα πολύ πάνω από, από, από αυτού του ανθρώπου. Και σίγουρα σα έχουν, αν, το έχετε, αν έχετε συμπληρώσει αυτή τη φορά προγραφή, κάποιε ώρε ή μέρε, σίγουρα σα έχουν έρθει μέλη που σα ενημερώνουν ότι έχετε κόσμο από κάτω σα και ότι μάλιστα έχετε κερδίσει και κάποιε προμήθειε. Κόσμο από κάτω σα έχετε, γιατί αυτό ο αγωγό αναπτύσσεται παγκόσμια και εισάγονται άτομα συνέχεια. Και, για προ, και όταν λέει προμήθειε, ουσιαστικά είναι αυτά τα, τα δολάρια που είπαμε από το νούμερο 3 του τρόπου πληρωμή, από το training bonus. Αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή σα μέχρι σήμερα το βράδυ. Δεν χάνετε το δικαίωμα να ξεκινήσετε. Μπορεί να ξεκινήσετε όποτε θέλετε. Αλλά η θέση που έχει κρατηθεί για εσά χάνεται. Και δεσμεύεται η επόμενη ελεύθερη θέση στον πάτο του αγωγού. Οπότε, αν έχετε κάνει πυρογραφή και σα λέει ότι έχετε, α πούμε, 50 ή 100 άτομα από κάτω σα, αν δεν ξεκινήσετε σήμερα, αυτά τα άτομα σα προσπερνάνε και εσεί πάτε κάτω από αυτά τα άτομα. Οπότε, αν ξεκινήσετε αύριο το πρωί, θα, είστε, θα χάσετε αυτά τα άτομα που έχουν μπει από κάτω σα. Σε γενικέ γραμμέ, η εγγραφή είναι από τα πράγματα που αν είναι να γίνει, συμφέρει να γίνει άμεσα, προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή θέση σε αυτό το σύστημα του παγκόσμιου αγωγού. Και αυτό ισχύει ακόμα και αν δεν ξεκινήσετε δικτύωση άμεσα, γιατί όταν θα ξεκινήσετε, θα έχει χτιστεί από κάτω σας κάτι, από το οποίο θα μπορείτε να πληρωθείτε. Ανακεφαλαιώνοντας, το κόστος συμμετοχής για να εκμεταλλευτούμε πλήρως το πλάνο είναι αυτά τα 74 ευρώ και από εκεί πέρα 23 ευρώ το μήνα, Υπάρχει άλλο ένα πακέτο. Αν πάτε να κάνετε την εγγραφή, υπάρχει άλλο ένα πακέτο το οποίο κοστίζει 1.600 δολάρια, αλλά το διευκρινίζω και την τη με ρωτάτε συνέχεια. Αυτό απλώ εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερε εκπτώσει σε διακοπέ. Δεν έχει καμιά σχέση με το τι αμοιβέ θα έχετε στο πλάνο. Δεν θα επηρεάσει δηλαδή το πόσο καλά θα πληρωθείτε στο πλάνο το να αγοράσετε το μεγαλύτερο πακέτο. Και μεταξύ μα, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι κάτι που σίγουρα πολύ λίγοι άνθρωποι το έχουν ανάγκη αυτό. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει δυνατότητα αναβάθμιση. Το κόστο συμμετοχής είναι συμβατό με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας σήμερα. Επίσης το κόστος είναι προσιτό για πάρα πολλές διαφορετικές χώρες, ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές. Και το αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο που οι περισσότεροι βρίσκουν ελκυστικό και ενδιαφέρον. Επίσης δίνεται τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιο και να κερδίσει λίγα χρήματα όντας δωρεάν μέλος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο όλοι κερδίζουν, όλοι έχουν όφελος και ως εκ τούτου όλοι χωράνε αφού η εγγραφή είναι δωρεάν. Είμαστε στου πρώτου ανθρώπου στον κόσμο που μαθαίνουμε για αυτή την ιδέα και αυτή την εταιρεία, είναι από τι ελάχιστε φορέ στον χώρο του δικτυακού marketing που μπορούμε να ξεκινήσουμε στα πρώτα 500 μέλη μιας εταιρείας, 500-600 πώς έχουν πάει τώρα. Συνήθως μια εταιρεία ξεκινάει, λειτουργεί 5 χρόνια στην Αμερική, που συνήθως είναι εκεί οι περισσότερες εταιρείες, πάνε σε 2-3 χώρες και με 15 χρόνια μετά έρχονται και στην Ελλάδα, ή 5 χρόνια μετά τα επίσημη γέννη αυτή τη εταιρεία είναι πρώτη τρίτου. Γνωρίζουμε του ιδιοκτήτε. Κατά τη γνώμη είναι αρκετά αξιόπιστη, μπορείτε να το ψάξετε. Είναι κάτι που λέμε. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Η φόρμα που είναι έτσι. Πάνω δεξιά βλέπετε το όνομα του ανθρώπου που σα κάλεσε. Όταν συμπληρώσετε τα στοιχεία σα, περνάτε στο πακόφι στο Το πακόφι είναι κάπω έτσι. Αυτό που βλέπετε αριστερά είναι αυτό ο παγκόσμιο αγωγό μελών. Δηλαδή, κάθε, κάθε άτομο αν έχετε κάνει την προγραφή μια-δύο μέρε πριν και μπείτε εκεί μέσα και βλέπετε ονόματα, όλα αυτά τα ονόματα είναι προεγγεγραμμένοι που έχουν τοποθετηθεί από κάτω σα. Αν θέλετε να ξεκινήσετε, πατάτε πάνω δεξιά εκεί που λέει Join Now, θα προωθηθείτε σε αυτή τη φόρμα, συμπληρώνετε ή αλλάζετε το email που έχετε δηλώσει, όνομα και διαλέγετε επίση ένα username και password, μην αγχωθείτε ιδιαίτερα, όλα αυτά αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Για να, για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σα πληρώνοντα, πρέπει να έχετε Visa ή Mastercard, δεν είναι απαραίτητο η Visa ή η Mastercard να είναι πιστοτική. Μπορεί να είναι μια απλή prepaid, μια απλή cash card που πάμε στο ATM και βγάζουμε χρήματα, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι οτιδήποτε αρκεί να έχει το σηματάκι η Visa ή Mastercard απάνω. Τέλο, γιατί Internet Marketing. Στο παραδοσιακό δίκτυακο marketing, στο παραδοσιακό MLM, χτίζουμε δίκτυο με συγγενείς και φίλου και όταν τελειώσει η λίστα μα, αρχίζουμε ουσιαστικά να ψάχνουμε κόσμο τριγυρνώντα από εδώ και από εκεί να γνωρίζουμε κόσμο στο internet marketing ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα οι πρώτοι άνθρωποι που θα μάθουν για αυτή την ιδέα είναι οι γνωστοί μα. Αλλά γρήγορα μαθαίνουμε μια μέθοδο που μα επιτρέπει να βρίσκουμε υποψηφίου αλλά και να χτίζουμε δίκτυο μέσω internet. Το internet marketing δεν είναι υποχρεωτικό ή απαραίτητο σαν τρόπο δουλειά. Παρ' όλα αυτά, μα δίνει τη δυνατότητα να εργαζόμαστε από το σπίτι μα ή από πουδήποτε βρισκόμαστε, ακόμα και από τι διακοπέ μα ή από όπου θέλουμε τέλο πάντων να εργαστούμε. Είναι μια παραπάνω επιλογή για μα ή για τα μέλη τη ομάδα μα που δυσκολεύονται στην προσωπική επαφή. Έχω ένα κλασικό παράδειγμα ανθρώπου που απέτυχε παταγωδό στο παραδοσιακό δικτυακό marketing, γιατί είχα ξεκινήσει με συγγενεί και φίλου, μίλησα, μπήκαν κάποιοι, δεν έκαναν τίποτα, μετά έπρεπε να πάω σαν γνώστου και μου ήταν αδύνατο πρακτικά να πάω σαν γνώστου. Ήμουν 7 χρόνια σε μια εταιρεία και δεν τα κατάφερα. Στο internet marketing όμω, επειδή λύνεται αυτό το πρόβλημα, Έχω μια αξιοπρεπέστατη πορεία σε γενικέ γραμμέ. Είμαστε στην αρχή. Για την ακρίβεια, είμαστε πριν από την αρχή, σε μια χώρα με ξεκάθαρο συγκλητικό πλειονέκτημα. Η χώρα μα δέχεται 10 εκατομμύρια τουρίστε το χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα τη δωρεάν εγγραφή. Υπάρχουν τουριστικά καταστήματα που δέχονται χιλιάδε ή δεκάδε χιλιάδε τουρίστε, οι οποίοι είναι άνθρωποι που θα πετάξουν μετά από μια-δύο-τρει εβδομάδε. Είναι πάρα πολύ εύκολο με μια απλή καρτούλα ή ένα μπανεράκι στο site μια εταιρεία ή κάποιο που έχει νοικιαζόμενα δωμάτια. Η συνεργάστε με ένα ξενοδοχείο οτιδήποτε, μια κάρτα στη ρεσεψιόν ή ένα μπανεράκι στο site, και, αυτοί και μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά κωδικού που θα συστήνουν εκατοντάδε ή χιλιάδε μέλη μέσα σε μια τουριστική σεζόν. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα μακροπρόθεσμα, πώ μπορεί να αναπτυχθεί. Α αν αποφασίσετε να ξεκινήσετε, θα έχετε από εμά όλη τη βοήθεια που θα χρειαστείτε, μια που, όπω είναι φανερό, σε αυτό το πρόγραμμα η επιτυχία του ενό εξαρτάται από την επιτυχία του άλλου. Η βοήθεια αυτή συμπεριλαμβάνει και δωρεάν εκπαίδευση όσον αφορά το πώς μπορούμε να βρίσκουμε συνεργάτες μέσω ίντερνετ, αλλά και γενικότερα πώς μπορούμε να δομούμε και να χτίζουμε ένα δίκτυο από το σπίτι μας με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή μας. Αυτό ξεκαθαρίζω ότι είναι για όσους θέλουν, <coughs> όσοι είναι δικτυωτές παραδοσιακοί και, και ξέρω ότι έχουμε πολλούς εδώ πέρα και δεν δυσκολεύονται, Τέλεια, δεν θα χρειαστεί ποτέ να μάθουν Internet Marketing. Μπορούν να το κάνουν με τον τρόπο του, αφού πετυχαίνουν συγχαρητήρια. Εγώ του θαυμάζω γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά σίγουρα αρκετά μέλη τη ομάδα του που δυσκολεύονται μπορούν να ωφεληθούν από το Internet Marketing και σίγουρα αυτό θα ωφελήσει και εκείνου.